Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο Επιδείο, είμαστε στο Action 24 και έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας δύο πολύ γνωστά, δυνατά που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, πολιτικά στελέχη. Είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη, πρώην Υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πιο δύσκολη περιφέρεια, αυτή η Α' Αθηνών, τη λέμε πάντα σφαγείο της πολιτικής, η οποία πάντα εξασφαλίζει μία από τις πρώτες θέσεις. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Και είναι μαζί μας επίσης ο Πάνος Κρουλέτης, πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαίος τέλεχος και ιστορικό παρότι νεαρό στην ηλικία και πρώην υπουργός. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ, και εσείς. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι γεμάτη ατζέντα και πολύ καυτή καλοκαιριάτικα και φαίνεται ότι αυτή η θερμοκρασία υψηλή θα διατηρηθεί όλο το καλοκαίρι. Και θέλω πρώτα να ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά που μας έχουν επαναφέρει πάλι τα σύνδρομα του πανικού. Αυτό είναι συναισθηματικό, αλλά μπορεί να είναι και πραγματικό, κυρία Κεφαλογιάννη. Κάθε φορά που ο Ερντογκάν ανεβάζει τους τόνους και αυτή τη φορά λέει απίστευτες τρέλες, λέει τα χειρότερα από κάθε άλλη φορά, πάντα μας πιάνει αυτός ο πανικός τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Βλέπετε εσείς να έχει αλλάξει κάτι στα χαρακτηριστικά του λόγου του? Έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε περισσότερο? Ή είναι η γνωστή ρητορική της Τουρκίας γιατί πάει σε εκλογές, όπως λένε κάποιοι? Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα καθόλου ότι από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης η απάντηση στην κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας είναι πανικός. Κάθε άλλο. Δείχνουμε μία σύνεση, δείχνουμε ψυχραιμία, εξασφαλίζουμε συμμαχίες, εξασφαλίζουμε και δηλώσεις στήριξης, αλλά και ουσιαστικές συμφωνίες οι οποίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας. Θεωρώ ότι με όλη την πολιτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση τα τελευταία 3 χρόνια έχει φανεί ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που ειδικά σε αυτήν την περίοδο των εντάσεων σε διεθνές επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι έχει καταγραφεί δηλαδή ότι η Ελλάδα παραμένει η δύναμη ασφάλεια και σταθερότητα. Ξέρετε όμως, εγώ περιοχή. Δεν είπα ότι έχετε πανικό στην κυβέρνηση. Οι πολίτες είμαστε φοβισμένοι γιατί? Το βλέπουμε από τα μηνύματα που μας στέλνουν εδώ, το βλέπετε και εσείς στην κοινωνική σας ζωή. Λένε λοιπόν, πάντα η Ελλάδα είχε συμμάχους, πάντα ήταν στο ΝΑΤΟ, πάντα ήταν φίλοι των Γάλλων, αλλά είχα στη μισή Κύπρο. Έχει αλλάξει κάτι από τότε? Είναι η θέση της χώρας πιο ασφαλής? Είναι μαζί μας και ο σχολιαστής μας, ο Παναγιώτης Δοδονής, ο νομικός, που θα χρειαστούμε τα φώτα του. Έχει αλλάξει κάτι στη σχέση μας με τη συμμαχία που μας κάνει να μην φοβόμαστε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο θέσης της Ελλάδας, η εξωτερική μας πολιτική διαχρονικά ρίζεται πάνω στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας όλων των κρατών. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο και από την θέση που πήρε η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν αρκεί απλώς να λέμε ότι είμαστε μια δύναμη που σέβεται, μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, αλλά χρειάζεται παράλληλα να χτίζουμε και τις συμμαχίες, αλλά και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δυνατότητα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, αυτά τα 3 τελευταία χρόνια έχουμε ενισχύσει τις ενόπλες δυνάμεις της χώρας, έχουμε ενισχύσει την αποτρεπτική δυνατότητα της Ελλάδας και αυτό πολλές φορές παρακολουθούμε ότι αμέσως δημιουργεί αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Και σε αυτό το κομμάτι θα έλεγα ότι δυστυχώς και στις διμερείς αυτές τις συμφωνίες, τις τόσο σημαντικές που συνύψαμε με χώρες όπως η Γαλλία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν είδαμε να υπάρχει η αναμενόμενη υποστήριξη από πλευράς αντιπολίτευσης. Και το λέω αυτό, κύριε Πολίτη, γιατί δεν το λέω σήμερα μόνο που είμαι βουλευτής της συμπολίτευσης. Το έλεγα και το πιστεύετε δηλαδή πάντα, ότι ΣΥΡΙΖΑ εθνικά, δεν στηρίζει αυτή θέματα, την πολιτική Μητσοτάκη? Στα εθνικά θέματα χρειάζεται να έχουμε μία ενιαία φωνή. Γιατί δεν είναι φίλος της Αμερικής ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πολύ φιλοαμερικανική. Μπορούμε να έχουμε διαφοροποίησεις, αλλά είναι, επειδή μας ακούν, μας παρακολουθούν. Όπως και εμείς παρακολουθούμε τι λέει η αντιπολίτευση στην Τουρκία. Και εδώ ας κάνουμε και ένα σχόλιο και φαντάζομαι ότι όλοι αυτό, αν μη τι άλλο, πρέπει να το αναδείξουμε, ότι κοιτάμε τον Ερντογάν, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι και η αντιπολίτευση είναι χειρότερη προκειμένου, ειδικά για τα θέματα των νησιών του Αιγαίου,
ήρθε να επιδοκιμάσει και μάλιστα να προτρέπει και σε ακόμα πιο σκληρή στάση. Λέει ακρότητες οι αντιπολίτες που δεν ξέρουμε πώς πρέπει να στηρίξουμε τον Ερντογάν να ξαναβγεί. Δηλαδή. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο για μας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι και με τον τρόπο που παρακολουθούν εκείνοι, παρακολουθούμε εμείς εκείνους, παρακολουθούν και εκείνοι εμάς. Άρα, ναι, καλό θα ήταν να υπάρχει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εθνική ενότητα και ομοψυχία στα αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών εθνικών θεμάτων. Και επειδή αναφέρεται για το θέμα του καλοκαιριού και επειδή πάντα, ξέρετε, λέμε ότι δεν θα τολμήσει ο Ερντογάν μια κίνηση μέσα στο καλοκαίρι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός τουρισμό έχει. Και αυτός τουρισμό έχει. Είναι η οικονομική δραστηριότητα από την οποία και η Ελλάδα, αλλά και η Τουρκία, ειδικά στην περίοδο αυτή που σε οικονομικό επίπεδο είναι σε πάρα πολύ δεινή κατάσταση, δεν θα τολμήσει ένα τέτοιο βήμα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε καθησυχασμένοι από αυτό. Γιατί υπάρχουν και ατυχήματα, βέβαια. Και γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να έχουμε την ψυχραιμία μας, να έχουμε την υφαλαιότητά μας, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα με ρεαλισμό και με λίγες κουβέντες. Δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες, αλλά χρειάζεται να συστήνουμε και να ενισχύουμε τις συμμαχίες μας και να ενισχύουμε την αποτρεπτική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό που πράττει η ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Σκουρλέτη, με πολύ κομψό τρόπο είπε η κυρία Κεφαλογιάννη, αυτό που άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το λένε λίγο άκομψα. Τι λένε δηλαδή? Ότι την εθνική προσπάθεια που κάνει ο Μητσοτάκης να ενισχύσει τη συμμαχία με την Αμερική, με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, εσείς την πυριονίζετε για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Αυτό κάνετε? Πριν πάμε σε αυτό, ναι. Διότι νομίζω ότι μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τώρα να αρχίσουμε μία αντιπαράθεση πάνω στο έδαφος των εθνικών ζητημάτων. Υπάρχει και αυτή ως έναν βαθμό, όταν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, όσο να ερμηνεύσουμε το momentum. Να δούμε το πρόβλημα των ελληνοτουρκικών μέσα σε ποια διεθνή συγκυρία γίνεται. Διότι ναι, μεν μετά το 16 ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει σε προκλητικές και επιθετικές δηλώσεις, αναφέρομαι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Ωστόσο και η ένταση έχει μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα, αλλά κυρίως γίνεται σε μια συγκυρία όπου έχουμε έναν ενεργό πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τις συνέπειες του, εννοώ τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Διότι είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά. Είναι στην παράέξω γειτονιά μας. Και μάλιστα ιδιαίτερα σε εμάς που είμαστε μια χώρα της Νότιας Βαλκανικής, με ιστορικές σχέσεις και δεσμούς και με την Ρωσία, με διαχρονικά προβλήματα με την Τουρκία, προφανώς μας ενδιαφέρει και επιβάλλεται να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί στο τι λέμε, πώς το κάνουμε. Και ανεξάρτητα πώς συμμετέχεις προφανώς σε ένα συμμαχικό μπλοκ, είναι δεδομένο ότι και στην Ευρώπη είμαστε και μέλος του ΝΑΤΟ είμαστε. Είναι σαφές ότι διαφορετικά θα μιλήσουμε εμείς για τα ζητήματα του αναθεωρητισμού που έχουμε υποστεί τα αποτελέσματά του στην Κύπρο είτε και στην Ιουγκοσλαβία πριν από μερικά χρόνια και διαφορετικά θα μιλήσει ένας κεντρικό Ευρωπαίος. Άρα χρειάζεται μια ψυχραιμία, χρειάζεται μια στρατηγική στη βάση προφανώς του διεθνούς δικαίου, μια στρατηγική η οποία ακόμη και στις πιο σκληρές και έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της πώς θα υπηρετήσει την υπόθεση του διαλόγου και της ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων μας με την Τουρκία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας κοινός τόπος για τις περισσότερες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να μην προσπαθούμε κάθε φορά για λόγους πολιτικής συγκυρίας να εργαλειοποιήσουμε τα εξωτερικά μας ζητήματα, τα εθνικά μας ζητήματα για λόγους εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας. Το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης τώρα? Νομίζω ότι ως ένα βαθμό το κάνει. Τι και κάνει, ειλικρινά δηλαδή. Εμάς θα σας πω. Μας ενοχλεί για παράδειγμα που μερικές φορές εμφανίζεται με μία αντίληψη γιοταχή σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Όπως αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε με το τελευταίο ταξίδι στην Αμερική με την ιστορία των εξοπλισμών. Εννοείται, κύριε Υπουργέ, ότι δεν ήρθε εδώ και να ενημερώσει αμέσως τους αρχηγούς των κομμάτων. Λέω για τον αντιθεσμικό τρόπο που ανακοινωθήκαν οι προθέσεις για τα F-35. Αλλά προσέξτε τώρα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να μας ενοχλούν.
Ποια είναι αυτά? Ότι έχει πάει ο κύριος Μητσοτάκης στην συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και βγαίνει ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο κύριος Σόλτς, να πει ότι η Ελλάδα θα στείλει και θα εμπλακεί ακόμη περισσότερο οπλισμό στην Ουκρανία. Λάθος σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη μας, αυτό το βήμα. Διότι ναι, μεν καταδικάζω την ρώσικη επέμβαση, ναι, συνανήκω στην Ευρωπαϊκή και Ανατολική Συμμαχία, αλλά δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιο βαθμό, λόγω ακριβώς της γεωγραφικής μας θέσης, με την αποστολή πολεμικού υλικού, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει μια ασάφεια αν αυτό το πολεμικό υλικό θα αντικατασταθεί και πώς. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν είναι να μαθαίνουμε, ότι θα μαθαίνουμε τους Γερμανούς, από τον Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών. Με μισό λεπτό. Αφήστε, ας πούμε ότι παίρνουμε τα τέλεια συστήματα. Ναι. Ας πούμε ότι τα παίρνουμε. Το πότε θα τα πάρουμε, να δούμε και από πού βγαίνουν και αν αποδυναμώνουν. Ακουστήκαν διάφορα πράγματα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Νομίζω είναι και κάποια ζητήματα που, επειδή μας ακούνε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τα αναφέρουμε. Και ενώ μας ακούνε και έξω από την χώρα. Γιατί αγγίζουν ευαίσθητα ζητήματα. Αλλά αυτό το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτο είναι να μαθαίνουμε από τον καγκελάριο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, τον Αμήνη στον ΗΠΑ, ότι προτίθεται η Ελλάδα να κάνει αυτή την αποστολή. Εννοείται ότι έπρεπε να σηκώσει τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός και να πει Αλέξη. Εννοείται Νίκο... ότι σε κάθε περίπτωση, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, δεν θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Όχι Αλέξη. Κυρίες υπάρχουν κουλέτη, θεσμοί. Και φαντάζομαι ότι όλοι όσοι έχουν μια στοιχειώδη αντίληψη μια ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία και πολιτεία έχουν αυτή την απέτηση. Άρα, μια γραμμή αντιπολιτευτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε σχέση με τη μη ενημέρωση για την αποστολή των όπλων. Όμως ο Γιάννης είπε και κάτι άλλο και έχει να κάνει με την άλλη γραμμή, βασικά το άλλο κομμάτι αυτής της γραμμής που έχει να κάνει με τα στην άρματα μάχης. Στην ενημέρωση έχει δίκιο η αντιπολίτευση κατά τη δική μου γνώμη. Δεν κάνει κόπο να τους φωνάξεις στους αρχηγούς και να πεις ξέρει. Εγώ απλώς να βάλω μέσα στη συζήτηση πριν προχωρήσετε να σας πω ότι αύριο το πρωί στις 9 η ώρα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κ. Παναγιωτόπουλος, θα ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Μας επιβεβαιώνεται λοιπόν. Αυτό εκ των υστέρων και αφού το μάθαμε θέλω από να πω ότι ξένα χείλη, θα δοθεί δυνατότητα θα το και από την πλευρά λοιπόν της κυβερνήσεως να αναλυθεί η στρατηγική και το σχέδιο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης να συζητούν οι τυχόν ενστάσεις ή οι τυχόν παρατηρήσεις ή ας ελπίσουμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκληση σε κάποια θέματα. Για άρα να το δούμε. Είναι κάτι που αυτό θα γίνει αύριο, λέτε σε λοιπόν. Σε μερικές ώρες από τώρα. Συνέχισε Παναγιώτη. Το ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο, είπαμε, είναι που λέει αντιπολίτευση και σωστά δεν μας ενημερώσατε. Το ακούμε. Το δεύτερο κομμάτι για τα άρματα μάχης σε αυτή την και τη σκοπιμότητα της αποστολής στην Ουκρανία. Ναι, εντάξει, σκοπιμότητα της αποστολής στην Ουκρανία. Αλλά εγώ θα κρατήσω κάτι. Αυτό ίσως σας αρέσει περισσότερο ακόμη για σχολιασμό. Θα κρατήσω κάτι από αυτό που είπε ο Κώστας Καραμαλής προχθές που μίλησε σαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω ποια είπε αφορμή. Αφού με τον γνωστό καραμαλικό τρόπο του, ας πούμε, επανέλαβε την προσέγγιση σε σχέση με το αμυντικό δόγμα της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική, αναφερόμενος στην Ευρώπη, είπε: εντάξει, καλά κάνει και καταδικάζει. Τίποτα για την υπόθεση ειρήνης θα κάνει η Ευρώπη. Διότι ξέρετε, το να σπέρνουμε βενζίνα στη φωτιά ή λάδι, άντε εξοπλισμοί, να ανακοινώνουμε εξοπλιστικά προγράμματα, καλό είναι. Αλλά αυτή την εμπόλυμη κατάσταση, πρώτα και κυρία, η Ευρώπη την πληρώνει. Και το διαπιστώνουμε όλοι σε αυτό. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυροβολούμε τα πόδια μας αυτή τη στιγμή. Κάθε μέρα στο βενζινάδι που εμείς ως Ευρωπαίοι υφιστάμεθα τα αποτελέσματα. Δηλαδή, κύριε Σκουλέτη, εσείς θεωρείτε ότι οι κυρώσεις κάνουν περισσότερο κακό στην Ευρώπη παρά στη Ρωσία και πρέπει να σταματήσουν? Αυτό είναι ένα ερώτημα που αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε κι εσείς από την δουλειά σας, τίθεται σε όλη την κλίμακα των αναλυτών και των σχολιαστών. Εάν κάνουν τελικά μεγαλύτερη ζημιά στην Ευρώπη έναντι της ίδιας της Ρωσίας. Διότι η Αμερική σε κάθε περίπτωση πουλάει το ακριβό της LNG και κερδίζει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή όμως ζορίζεται. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Να ξαναγυρίσω στο θέμα. Όχι, εγώ νομίζω ότι πυροβολάει λίγο τα πόδια της. Να ξαναγυρίσω στο θέμα των αρμάτων Μάικς. Εσείς λέτε ότι κακώς τα στείλαμε στην Ουκρανία. Υπάρχει όμως και μια άλλη κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι η ελληνική άμυνα μένει απροστάτευτη γιατί αυτά τα οποία στέλνουμε στους Ουκρανούς δεν είναι τόσο καλά όσο αυτά που παίρνουμε από τους Γερμανούς. Και θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό αυτό ευσταθεί. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό πράγματι θεωρείτε ότι αυτά τα οποία στέλνουμε είναι καλύτερα από αυτά τα οποία θα λάβουμε? Αυτά τα οποία στέλνουμε, νομίζω, σε βαθμό παλαιότητας είναι μιας δεκαετίας πιο παλιά από αυτά που παίρνουμε. Σωστά, έτσι. Κυρίως όμως, από ό,τι φαίνεται, αυτή η υπόθεση γίνεται
για να υπάρξει το επόμενο πακέτο της, του εξυγχρονισμού των, των γερμανικών τάγκ στο Λέοπαρντ. Είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτό που για να, προμοτάρουν το επόμενο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν, πρόγραμμα. Αυτό είναι το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ότι από μόνα τους αυτά δεν είναι τόσο καλά όσο αυτά που θα πάρουμε. Αυτό σας λέω ότι συμβαίνει συνολικά, αλλά προσέξτε να δείτε τώρα. Ποιος έκανε την πιο, ας το πούμε έτσι, υπέρ των ελληνικών συμφερόντων δήλωση? Ήταν με καθυστέρηση ο κ. Μακρόν. Έτσι δεν είναι? Σας ζητήματα τα είναι τουρκικά. Παρόλα αυτά, αυτή η δήλωση θα οδηγήσει τον κύριο Μακρόν στο να ακυρώσει τα εξοπλιστικά προγράμματα προς την Τουρκία. Διότι η Τουρκία αγοράζει και από τη Γαλλία όπλα. Δεν ξέρετε, δηλαδή, και οι δύο πλευρές του Αιγαίου αγοράζουν όπλα, χρεωνόμαστε εμείς. Κανείς δεν θέτει το ερώτημα από αυτό που εσείς ως λαλίστατοι εδώ δημοσιογράφοι λέτε. Μα πού θα βρούμε τα λεφτά, βρε παιδιά, όταν μιλάμε για συντάξεις, για την υγεία, για την παιδεία μας, ρωτάτε πού θα βρούμε τα λεφτά. Για τα όπλα, πού θα βρούμε τα λεφτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά δεν είναι χωρίς κόστος. Υποθηκεύουν το οικονομικό μέλλον και την προοπτική της πατρίδας μας. Εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε μια στρατηγική αποκλιμάκωσης. Κανείς, κύριε Σκουρλέ, δεν ισχυρίζεται ότι είναι χωρίς κόστος και έχετε δίκιο να λέτε ότι πρέπει πάντα να υπολογίζουμε, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και το κόστος. Όμως το θέμα είναι, δεν είναι σε μια πρωτόγνωρη ένταση ελληνοτουρκικές σχέσεις? Δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα? Αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, ας πούμε, σήμερα από τον Τσαβούσογλου για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, εγώ δεν τα έχω ξανακούσει τα τελευταία πολλά χρόνια. Πρέπει να αντιλαμβάνουμε όλα μας υπόψη. Να μην πετάμε τίποτα στο καλάθι, αλλά να κάνουμε τους αναγκαίους εξοπλισμούς και να μην μπαίνουμε σε μια λογική υπερεξοπλισμών. Κυρία Κεφαλογιάννη, αυτό που λέει ο κύριος Κουρλέτης, και πρέπει να πούμε ότι δεν σηκώνει απόψε αντιπολιτευτικές κορώνες, ίσως και η δική σας προσωπικότητα να το ευνοεί αυτό, μας ακουμπάει τους Έλληνες. Λέμε, ρε παιδί μου, αμάν, πόσες δεκαετίες θα πληρώνουμε λεφτά για όπλα και θα τα στερούμαστε από τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία? Αυτό συναισθηματικά μας ακουμπάει. Όχι συναισθηματικά και πρακτικά, νομίζω. Δεν είναι από μόνο κάπου λείπουν αυτά τα λεφτά. Ναι. Όμως νομίζω ότι καμία χώρα στον κόσμο, ειδικά όταν έχει τέτοιους γείτονες, δεν μπορεί να ενισχύσει τη θέση της με την επίκληση μόνο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των δικαίων. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την Τουρκία γείτονα, θα είμαστε Δανία, έτσι. Χωρίς την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνάμεως των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό της αποτρεπτικής ισχύως τους. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι που επίσης θα έλεγα ότι ενώνει όλους τους Έλληνες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η ισχύς έχει να κάνει και με το πόσο εξοπλισμένος είσαι, με το πόσο μπορείς πραγματικά. Όχι πάντα για όταν το χρειαστείς, αλλά και για να δώσεις το μήνυμα για να μην χρειαστεί να φτάσεις στο σημείο να τα χρησιμοποιήσεις. Για μένα όμως η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές συμφωνίες, τόσο με την Γαλλία, μια παραδοσιακά συμμαχική χώρα. Μα το βάζει ο κ. Σκουλέτης, λένε και πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά. Καλή η Γαλλία, καλή τα ενία σε όλες τις αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και η αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Είπατε κάτι πριν, κύριε Πολίτη, και ισχύει. Και στα φόρα που έχουμε και που τυχαίνει να είμαστε με συναδέλφους από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που συζητάμε με Αμερικανούς, το λέμε ότι είναι πολύ θετικό ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά είχε μια συνέχεια στην ήταν πολύ, ενοχλείται κύριε Σκουρλέτης να το λέω, αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν πολύ φιλοαμερικανική. Τη σχέση της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν αρέσει στην αριστερά να τα ακούει αυτό κύριε Σκουρλέτη, δεν αρέσει να τα ακούει, αλλά ήταν πολύ φιλοαμερικανική η κυβέρνηση Τσίπρα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε αποτελέσματα. Και το πρώτο από το αποτέλεσμα που θα περάσει, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές εδώ πέρα στην ιστορία με χρυσά γράμματα, είναι η Συμφωνία των Πρεσπών που ακόμη περιμένουμε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φέρει προς επικύρωση τα πρωτόκολλα με την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Ελπίζω να το κάνει πριν τις εκλογές, εκτός αν θέλει να μας το κάνει μετά τις εκλογές, επειδή έχει εσωτερικά προβλήματα. Πάντως, επειδή ήμασταν πολύ ανήσυχοι για το τι θα πράξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, θα έλεγα ότι όντως το ότι του
τους είδαμε τελικά να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, να συνομιλούν, να συμφωνούν. Η Αμερική έσωσε τη χώρα το καλοκαίρι του 2015 στις Βρυξέλλες και την κράτησε στο Ευρώ, κυρία Μπακογιάννη. Ένα από τα πολύ λίγα. Κυρία Κεφαλογιάννη. Πολύ λίγα θετικά. Κριτικές κυρίως. Πολύ λίγα θετικά της διακυβέρνησης αυτής. Και τέλος πάντων, ας πούμε ότι επειδή η εξωτερική πολιτική είναι καλό να έχει μια συνέχεια, είναι καλό που δεν υπήρξε η διατάραξη των σχέσεων που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να συνεχιστεί. Το ίδιο ισχύει και για την συνεργασία που έχει αποκτήσει, νομίζω, χαρακτηριστικά πλέον στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Είχαμε και σήμερα εμείς μια συνάντηση με τον απερχόμενο πρέσβη του Ισραήλ. Είχα επισκεφθεί και το Ισραήλ πριν από λίγο καιρό, επισήμως προσκεκλημένη από την Κνέσετ. Σιγά-σιγά γινόμαστε Ισραήλ στη Μεσόγειο. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή και σε διμερές επίπεδο και σε τριμερές επίπεδο με την Κύπρο, αλλά και στο 3-1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μία σχέση, συνεργασία και νομίζω αυτό, λοιπόν, δυνατότητες το Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, για περαιτέρω αυτό το τρίγωνο στη Μεσόγειο συνεργασία με το Ισραήλ, που βεβαίως επίσης νομίζω ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας και σίγουρα δεν χαροποιούν την γείτονα χώρα. Άρα λοιπόν συμφωνούμε και οι δύο. Συμφωνείτε και οι δύο ότι η ρητορική. Εσείς οι δύο. Ότι η ρητορική του Ερντογκάν είναι χειρότερη από ποτέ. Η διαφωνία είναι γιατί, ρε παιδιά, πρέπει να ρίχνουμε όλα μας τα λεφτά στα όπλα. Εκεί διαφωνούμε. Όχι μόνο αυτό. Γιατί εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που αναφέρθηκε πριν από λίγο σε σχέση με την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εδώ πέρα έγινε ένα ολέθριο λάθος στρατηγικής και τακτικής. Τι έγινε? Ότι υπογράφηκε μία συμφωνία όπου εις το διηνεκές αφήνει τις βάσεις στην χώρα μας. Εσείς δεν φέρετε τους Αμερικανούς στο Αλεξανδρούπολη? Μισό λεπτό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαφορετικό το να λες ότι εγώ θα την ανανεώνω σε κάποια τακτά χρονικά διαστήματα από ότι να λες ότι ισχύει εκτός και αν εγώ την καταγγείλω. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, χάνεις ένα ισχυρό διαπραγματευτικό σου χαρτί. Θα έπρεπε να είναι ανατριετία, λέτε, ανανέωση. Κάνα ένα έτος, αναδιετία, ανατριετία. Ή θεωρούμε ότι είναι ένας σύμμαχος ο οποίος με τυφλά τα μάτια οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζει. Λες ότι παραδοθήκαμε διαπαντώσεις στις μορφίες. Αποδυναμώσαμε την διαπραγματευτική μας. Θα είναι καλό να μας πει πάντως ο κύριος Σκουρλέτης. Αν όμοιγένει το γίνει δεύτερη φορά το ολέθριο λάθος και έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας, θα καταγγείλει αυτή τη συμφωνία? Πενταετής είναι η συμφωνία, δεν είναι η συμφωνία λέει ότι αν στα 5 χρόνια δεν την καταγγείλεις με δικιά σου πρωτοβουλία, η ελληνική πλευρά, αυτή ανανεώνεται στο διηνεκές. Αυτό λέει. Άρα, σας ρωτάω, έχετε κάποιο. Δεν ήταν το προηγούμενο που έλεγε ότι κάθε φορά στη λήξη της ανανεώνεται. Ότι προβλέπετε αυτή θεσμικά κάποιο. Εσείς θα θέλατε. Άρα, σε λοιπόν, σε χάνουμε ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Να καταγγείλετε την συμφωνία. Βεβαίως, ως προς αυτό το σκέλος, ναι. Ως προς αυτό το σκέλος, ναι. Να καταγγείλετε τη συμφωνία, ως προς αυτό συμφωνία το σκέλος, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ως προς αυτό το σκέλος που προβλέπει την ανανέωση της συμφωνίας, ναι. Δηλαδή, θεωρούμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει η ελληνική πλευρά να ανανεώνει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την συμφωνία αυτή. Όχι, είναι σημαντικό αυτό να ξέρει και ο κόσμος. Αυτό το είπαμε και στη Βουλή. Λέει, ναι. Ότι η πρόθεσή σας είναι. Αυτό το είπαμε και στη Βουλή. Ότι πρέπει κάθε τρία χρόνια, γιατί, δύο, όποτε. Γιατί εκπλήσεστε? Όχι, δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη. Όπως είναι καλό να το λέτε για να το ακούει ο κόσμος. Αν σε πέντε χρόνια είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Βέβαια, και να ακούσει ο κόσμος ότι ο Πρωθυπουργός πριν το ταξίδι στην Αμερική έκανε δώρο αυτή τη συμφωνία. Πήγε λοιπόν χωρίς πραγματικά διαπραγματευτικά χαρτιά. Κύριε Σκουρέτη, με λίγα λόγια, λέτε ότι στη λήξη της πενταετίας εσείς θέλετε η Ελλάδα θετικά να λέει την ανανεώνω και όχι να έχει το δικαίωμα αρνητικά να πει την καταγγέλλω. Εντάξει, δεν είναι και τεράστια διαφορά. Διότι αν δεν την καταγγείλει στην πρώτη πενταετία, μισό λεπτό, δεν είναι κάθε πενταετία. Mm-hmm. Εάν δεν το κάνεις την πρώτη πενταετία, ισχύει για πάντα. Ισχύει για πάντα. Μάλιστα. Άρα εσείς σε αυτό ακριβώς το σημείο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Συνδέεται με την ουσία. Mm-hmm. Διότι προφανώς η κάθε ανανέωση μπορεί να περιέχει και αναθεώρηση των επιμέρους όρων. Mm-hmm. Αυτή είναι η έννοια της επαναδιαπραγμάτευσης συμφωνίας. Και σας ρωτώ, από το 1974 μέχρι σήμερα,
Υπήρχε παρόμοια συμφωνία που να δίνει τη δυνατότητα της αυτόματης ανανέωσης. Δεν υπήρχε. Το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ίδιο μπορεί να γίνει υπό την απειλή της καταγγελίας. Αν θέλει κανείς να τροποποιήσει ουσιοδός τους όρους. Όπως μπορεί να γίνει με την προοπτική της ανανέωσης. Καταλαβαίνετε ότι στις διεθνείς συμφωνίες και τη διπλωματία όλα έχουν τη σημασία τους. Μάλιστα, για να βάλουμε μια πρώτη τελεία εδώ, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Καταλάβαμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο μεγάλων κομμάτων στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Όπως επίσης καταλάβαμε ότι η ανησυχία για το καλοκαίρι με τον Ερντογκάν και την παρέα του, που η αντίπαλή του είναι χειρότερη από τον ίδιο, ότι οι απειλές είναι πρωτοφανείς, είναι χειρότερες από κάθε άλλη φορά, που ακόμη και αν δεν θέλει να μας επιτεθεί, πάντα στη σκληρή ρητορική αλοχεύει το ατύχημα. Άρα, λοιπόν, λέει όμως και ο λαός μας, σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Μακάρι να συμβεί. Μακάρι. Άρα, μέχρι σήμερα ο Ερντογκάν δεν μας έχει. Ας το έχουμε και αυτό καθαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα της καθημερινότητας. Πρώτο θέμα πάντα στη συνείδησή μας είναι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτή τη φορά όμως η ακρίβεια είναι τραγικό και μείζον θέμα. Κάθε μέρα πάμε στα βενζινάδικα, βλέπουμε τι συμβαίνει. Και όλες αυτές οι αυξήσεις που βλέπουμε στα βενζινάδικα δεν είναι όλες κανονικές. Δεν φταίει για όλες ο πόλεμος στην Ουκρανία. Φταίνε και οι παγαπώντες που είναι πολλοί. Και ο τρόπος πια κάθε εβδομάδα βρίσκουν και μια νέα μέθοδο αρκετοί από αυτούς για να κλέβουν τον καταναλωτή. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Μπαταρίες πυρές. Χάρη, πάω τράπεζα. Μπαταρίες. Σωστά. Κάνε την ανακύκλωση μπαταριών συνήθεια. Με 70.000 σημεία συλλογής μπαταριών, χρειάζεται μόνο να θυμηθείς να τις πάρεις μαζί σου. Γεια! Μπαταρίες πυρές! Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι στα καταστήματα OPAP. Τώρα, με το Power Spin Combo, έχεις όχι ένα, αλλά τρεις τροχούς τύχης για ακόμη περισσότερη διασκέδαση και μεγαλύτερα κέρδη. Power Spin. Γυρίζει και ο τυχερός κερδίζει. Welcome to the first game of the year. Πάμε λοιπόν για το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Επόμενη στάση, Anfield. Από τις 27 ομάδες θα διεκδικήσουν την έξοδό τους στην Ευρώπη. Καλώς ήλθατε στο ποδοσφαιρικό θέατρο των ονείρων. Ο Τσιμίκας ετοιμάζεται να χτυπήσει το φάουλ. Stand for bridge. Ακούστε τι γίνεται στο Emirates. It's a goal! Dramatic circumstances! Η αναμονή τελείωσε. Η Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έρχεται στη Nova και τη Win. Δες όλους τους αγώνες αποκλειστικά στο Nova Sports για τις επόμενες 6 σεζόν. Ζήσε την εμπειρία δωρεάν για τους πρώτους 3 μήνες. Από τη Nova και την Win. Ένα καλοκαίρι διαδρομή. Δέσποινα Βανδύ, Γιώργος Θεοφάνους. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες ξεκινούν τη δική τους βόλτα πρώτη φορά μαζί στη σκηνή. 8 Ιουνίου, Κατράκιο στις 9. Αθηναϊκά θέατρα. Viva.gr. Αντελέλμπα. Η αίσθηση της θάλασσας. Θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Λατελιέ του Παρφόν. Σκουφά 16 Κυρακλήτου, Κολονάκι. Στη Μία, Σαντορίνη και στο Λατελιέ του Παρφόν.gr.
Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επειδή ο κυρίες και κύριοι Άξιον 24 με δύο κεντρικά πολιτικά στελέχη, την κυρία Κεφαλογιάννη και τον κύριο Σπουρλέτη, αναλύουμε τα δύο μεγαλύτερα θέματα της επικαιρότητας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που μας φοβίζουν όλους, αλλά και την αγορά που μας τρομάζει, όχι απλώς μας φοβίζει. Και ρωτώ, κυρία Κεφαλογιάννη, λέτε κάθε μέρα είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις, προηγείται ο Μητσοτάκης, πάμε πολύ καλά, θα πάρουμε αυτοδυναμία. Έχετε πάει σε βενζινάδικο, μπορεί να δεν συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε στις δημοσκοπήσεις. Αλλά αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα για πολύ καιρό, δεν θα φτάνει ο μισθός για να πάμε στο βενζινάδικο. Ή εκεί θα πάμε στο μπακάλι. Δεν φτάνει και για τα δύο. Ναι. Βάλε και τη ΔΕΗ. Πρώτα απ' όλα, μιλάτε προφανώς για άλλους, διότι επειδή εγώ παραμένω πάντα μέσα στην αγορά και μέσα στον κόσμο, δεν θα σας έλεγα ποτέ για το ζήτημα αυτό ειδικά, ότι ως πολιτικός δεν πρέπει πρώτα απ' όλα να δείχνουμε την απόλυτη ενσυναίσθηση και την απόλυτη διάθεση να στηρίξουμε σε ένα ζήτημα το οποίο προφανώς το λέμε πολλές φορές ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, έτσι, αλλά αλλά εδώ αποκτάει και κάποια εντελώς ελληνικά ράντια χαρακτηριστικά. Έχουμε ό,τι έχουμε από την Ουκρανία. Βγήκανε και σε πολλούς όλα αυτά τα ελληναράδικα και επαναλαμβάνω την έκφραση, δηλαδή άλλος πειράζει την Αντλία, άλλος αραιώνει το πετρέλαιο, άλλος δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτά. Λοιπόν, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πρωτοφανείς αυξήσεις στις τιμές, όπως ξέρετε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει ένα σχέδιο, δίνεται και έχει δοθεί δηλαδή μέχρι στιγμής βοήθεια, θα δοθεί και άλλη. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι παρακολουθούμε το πρόβλημα και παρεμβαίνουμε. Θα έλεγα ότι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν αντιμετωπίζεται τόσο εύκολα, ότι δυστυχώς και τώρα εδώ πρέπει να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, ότι θα τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα, γιατί ό,τι και να κάνουμε είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω. Το λέω γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη, γιατί το αντιμετωπίζουμε όλοι και στην καθημερινότητα τη δική μας. Γι' αυτό και λέω ότι όσοι κοιτάνε μόνο δημοσκοπήσεις και δεν τους ενδιαφέρει ότι γίνεται στην κοινωνία, κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί το ζητούμενο εδώ είναι να μπορείς να δίνεις λύσεις ή τουλάχιστον να μπορείς να στηρίζεις εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Νομίζω ότι αυτό είναι το κατεξοχήν θέμα που πρέπει να κάνει η πολιτική. Έχει γίνει προσπάθεια από την κυβέρνηση και όπως λέτε, επειδή βλέπουμε ότι εκτός από τις αυξήσεις των τιμών που έρχονται ως αποτέλεσμα μιας γεωπολιτικής κατάστασης που δεν ευνοεί καθόλου τα πράγματα, βλέπουμε δυστυχώς όπως λέτε και εσείς ότι υπάρχουν και εκείνες οι προσπάθειες από κάποιους να εσχροκερδίσουν. Οπότε εκεί προφανώς και θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, θα πρέπει να δίνονται τα πρόστιμα. Μου είπε κάποιος φίλος μου ποια είναι η ασφαλής λύση. Ποια είναι η ασφαλής λύση λοιπόν, να πηγαίνεις με ένα πεντάλυρο τέτοιο μπετόνι που να ξέρεις ότι μπαίνει 5 λίτρα και να λες στο βενζινά, βάλε μου 5 λίτρα εδώ, επομένως για να καταλαβαίνεις αν σε κλέβουνε. Και να πηγαίνεις να το βάζεις μόνο στο αυτοκίνητο, μα είναι δουλειά αυτή, είναι ζωή αυτή. Και άντε πάλι να ξέρεις αν αυτή η βενζίνη είναι νοθευμένη με ουσίες που φέρουν από τα Βαλκάνια, έχουν καταστραφεί δεκάδες αυτοκίνητα, εκατοντάδες αυτοκίνητα από αυτό το υλικό που μας δίνουν. Δηλαδή είναι πολλές οι παρενέργειες αυτής της ιστορίας. Αυτό κάποιος πρέπει να βάλει φρένο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εσείς έχετε διατελέσει υπουργοί, υπάρχουν μηχανισμοί στη χώρα. Εγώ δεν λέω ότι έχει πρόθεση η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω ως υπουργοί να μου πείτε υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα που μπορούν να ελέγξουν αυτές τις δουλειές και να κλείσουν τα μέτωπα. Είχατε επί ΣΥΡΙΖΑ τέτοιους μηχανισμούς. Υπήρχαν και προηγουμένως. Και να σας πω μάλιστα μια έτσι αρνητική εμπειρία για να αντιληφθείτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κυβερνήσαμε εμείς, αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις, επί μνημονίων αναφέρομαι. Υπήρχαν κινητά συνεργεία τα οποία ήταν στην ευθύνη του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αλλά
που τα ποσά που μπορούσαν να δικαιολογήσουν για τα έξοδα κίνησής τους δεν φτάνανε να κάνουν όλες τις μέρες του χρόνου αυτή την δουλειά. να καταλάβετε. Δηλαδή είχαμε φτάσει. Και όταν υπήρχε το αίτημα, μα καλά έλεγε στις οικονομικές υπηρεσίες, το κονδύλι είναι κλειδωμένο από το λογιστήριο του κράτους, τόσα προβλέπονται. Διότι μετά θα έρθουν οι αξιολογητές, θα έρθουν τα κλιμάκια και θα δουν ότι είχαμε υπέρβαση των δαπανών για αυτό το Υπουργείο και δεν θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε. Ακόμη για εκεί που αν κάναμε σωστά τη δουλειά μας θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε λόγω της καταπολέμησης της νόθευσης, της νοθείας, χρήματα. Αλλά προσέξτε όμως να δείτε τώρα, το θέμα δεν, οι τιμές υψηλές δεν σχετίζονται με τα ζητήματα της λαθρεμπορίας ή της νοθείας στα καύσιμα. Απλώς οι υψηλές τιμές είναι ένα επιπλέον κίνητρο κάποιος να αναλάβει το ρίσκο να νοθεύσει γιατί θα βγάλει πολύ περισσότερα. Εδώ το πρόβλημά μας είναι τι έχει κάνει η κυβέρνηση εξ αρχής για να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Και νομίζω ότι πριν η κυρία Κεφαλαγιάννη είπε με μία κουβέντα την λάθος στρατηγική της κυβέρνησης. Ποια ήταν αυτή? Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθούμε το πρόβλημα από πίσω. Να προηγείται δηλαδή η ακρίβεια και όχι να έχουμε μια στρατηγική να προλάβουμε καταστάσεις. Γιατί την προλάβανε οι Γερμανοί, την προλάβανε οι Γάλλοι, και την χάσαμε εμείς, οι άλλοι την προλάβανε. Να σας πω τι εννοώ. Να δώσω περιεχόμενο σε αυτή μου την επισήμανση. Τι λέγαμε εμείς εδώ και πάρα πολλούς μήνες και πριν τον πόλεμο, διότι την ανιούσα το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, την είχε πάρει από πριν. Γιατί την είχε πάρει από πριν? Λόγω των προβλημάτων ως παρενέργειες από τα lockdown, τα διεθνή. Είχε σταματήσει ξαφνικά η παραγωγή, μειωθήκαν τα αποθέματα, ξαφνικά εκτινάχτηκε η ζήτηση, υπήρξε όλη αυτή η αναστάτωση στην αλυσίδα των μεταφορών. Σε αυτές τις περιπτώσεις καπιταλισμό έχουμε, κάποιοι κερδίζουν, το εκμεταλλεύονται, εκτινάσονται οι τιμές. Θα έπρεπε να είχαν πέσει από ένα σημείο και έπειτα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, εμείς τι είπαμε? Να παρέμβετε κύριοι στο σκέλος των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό νομίζω όμως κύριε Σκουρλέτη. Αυτό έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα. Νομίζω ότι έχουμε κατανοήσει όλοι, αλλά δεν το λέμε ευθέως, το πολιτικό σύστημα, γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν μας αφήνει η Τρόικα, οι θεσμοί όπως του λέτε εσείς να το κάνουμε. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Γιατί οι 7 στους 10 Έλληνες δεν πληρώνουν φόρο και αυτό δεν το λύσατε ούτε εσείς. Κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα. Μας αφήνει. Το έχουν κάνει. Ναι, αλλά από κάπου αλλού πρέπει να βρούμε τα λεφτά. Πού να βρεθούν όταν οι 7 στους 10 δεν πληρώνουν φόρο? Δεν είναι έτσι. Αυτή η επιχειρηματολογία θα ήταν ισχυρή εάν αφορούσε περιόδους μη κανονικότητας. Αυτή τη στιγμή η εργαλειοθήκη των μέτρων που έχει παρουσιάσει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει και αυτό το μέτρο. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν κάνει. Τι θα γλιτώναμε λοιπόν να έχουμε φτηνότερη βενζίνα από το δηληστήριο την τιμή, άρα να μην δίνεται η ευκαιρία σε όλους όσους χρησιμοποιούν καύσιμα για τη μεταφορά, για την παραγωγή, για την πώληση, να βάλουν καπέλο, να κερδοσκοπήσουν και αυτό με τη σειρά τους να μην τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, ο οποίος ξέρετε ότι έχει φτάσει σε ρεκόρ. Άρα λέτε δεν το πρόλαβε η κυβέρνηση και το χάσε. Βέβαια, είναι μια λάθος στρατηγική. Τα ίδια λάθος έκανε και